Μια προσφορά της Fujifilm Ελλάς. Νέο Fuji Color Super G για φωτογραφίες έξω πραγματικά πραγματικές. Fuji Color Super G. Καλησπέρα σας. Το αυτοκίνητο ήταν, είναι και όπως δείχνουν τα πράγματα θα εξακολουθήσει να είναι η πιο ακριβή καθημερινή μας ανάγκη. Τα ΙΧ λοιπόν, στα οποία πολλοί από εμάς έχουν επενδύσει αρκετά εκατομμύρια, είναι εδώ και πολλά χρόνια ο στόχος των κακοποιών που δρούν αδίστακτα μέρα και νύχτα. Οι περισσότεροι από εμάς για να προστατεύσουμε τα αυτοκίνητά μας έχουμε τοποθετήσει συναγερμούς, πιστεύοντας έτσι ότι θα αποτελέσουν την ασπίδα σε αυτούς που θα τα βάλουν στο μάτι. Σήμερα, όχι στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο ρεπορτάζ, θα δείτε πώς καταρρύπτουμε το μύθο ότι οι συναγερμοί ασφαλείας, όσο ακριβοί και πολύπλοκοι κι αν είναι, δεν προστατεύουν τα αυτοκίνητά μας. Ο Γιάννης Καφάτος μίλησε με εκπρόσωπο εταιρείας αντικλεπτικών συστημάτων, ο οποίος υποστηρίζει ότι όλοι οι επώνυμοι συναγερμοί θεωρούνται απαραβίαστοι. Είναι έτσι όμως τα πράγματα? Των φρονίμων τα παιδιά πριν τους κλέψουν έχουν φροντίσει. Κάπως έτσι μπήκαν στη ζωή μας οι συναγερμοί. Τώρα που μπήκε στη ζωή μας και ο ανιχνευτής συχνοτήτων ή σκάνερ στα ελληνικά, τι γίνεται? Αυτό το μηχάνημα δεν κυκλοφορεί ευρέως. Είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο η προμήθειά του είναι πολύ δύσκολη. Πρώτον. Δεύτερον, ανταποκρίνεται στους παλιούς συναγερμούς της παλιάς τεχνολογίας, οι οποίοι ήταν μέχρι το 89, το πολύ 90. Πώς τα συστήματα ασφαλείας αντιδρούν σε τέτοιου είδους εισβολής? Αυτό το μηχάνημα έχει ένα ευρύ φάσμα που πιάνει τους κωδικούς. Στην περίπτωση κάποιος που θα οπλίσει ή θα αφοπλίσει το αυτοκίνητό του, εάν το μηχάνημα είναι κοντά, και εννοούμε πολύ κοντά, υπόθηκε για κάποια 100 μέτρα, εγώ αμφιβάλλω για τα 100 μέτρα, θα πρέπει να είναι γύρω στα 3 με 4 μέτρα, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα μας. Στη στιγμή που θα εκπέμπει ο κωδικός από το χειριστήριο, αυτό το μηχάνημα έχει την ικανότητα να το συλλαμβάνει, να το αντιγράφει και να ξαναεκπέμπει το ίδιο κωδικό κάποια δεδομένη στιγμή με προϋπόθεση να ανοίξει το αυτοκίνητο. Ας ακούσουμε τώρα το δεκάλογο του καλού συστήματος συναγερμού. Ο καλός συναγερμός πρώτα απ' όλα πρέπει να μπλοκάρει τη μηχανή και ενδεχομένως όχι μονάχα σε ένα σημείο αλλά και σε δεύτερο σημείο. Να ελέγχει τον εσωτερικό χώρο, ούτως ώστε αν υπάρξει κάποια παραβίαση ή θράψη τζαμιού να μπορεί να ενεργοποιείται, ούτως ώστε να ειδοποιήσει τον κάτοχο του αυτοκινήτου ή έστω κάποιον γείτονα. Να ασφαλίζει πορτμπαγκάζ και καπό, ούτως ώστε να μην μπορούν να ανοιχθούν εύκολα. Να έχει αρκετά, μπορώ να πω, ισχυρή σιρήνα, ούτως ώστε να ακούγεται. Και το βασικότερο είναι ο συναγερμός να έχει τα ανταλλακτικά μέσα, τα διάφορα υλικά, να είναι κάποιας ποιότητας, ούτως ώστε να μην γυράσκουν γρήγορα, διότι ένας συναγερμός μπορεί να λειτουργεί άψογα για ένα χρονικό διάστημα 6, 8, 10 ή ενός χρόνου, αλλά πέρα από εκεί πέρα, εάν τα μέσα, τα υλικά δεν είναι αυτά που ενδείκνονται, μπορεί να μην λειτουργήσουν στην κατάλληλη στιγμή. Αφού κλειδώσαμε λοιπόν το ΙΧ μας και θεωρούμε ότι το ασφαλίσαμε, ας δούμε τώρα πως μετά από λίγο καιρό, και αφού θα το έχουμε χάσει εννοείται, μπορούμε να το αγοράσουμε ως καινούριο. Η πρώτη παραποίηση που γίνεται είναι ο αριθμός του κινητήρα για αυτοκίνητα τα οποία έχουν παραποιηθεί στα μηχανικά τους μέρη. Κλεμμένοι κινητήρες, κλεμμένα αυτοκίνητα τα οποία έχουν διαλυθεί. Παραποιείται ο αριθμός του κινητήρα που βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ, σε αυτό το αυτοκίνητο, είτε ξύνοντάς τον, είτε παραποιώντας τα νούμερα του, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάποια νούμερα. Η παραποίηση στα μηχανικά μέρη στον κινητήρα είναι αυτή. Από εκεί πέρα πάμε στην παραποίηση του αριθμού πλαισίου, ο οποίος ο αριθμός πλαισίου βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ. Και είναι πολύ εύκολο να κοπεί αυτό το κομμάτι και να ακολουθεί σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι οι πιο διαδεδομένοι, ας το πούμε. Κάποιος άνθρωπος, ξέροντας τη δουλειά, έχει χιλιάδες τρόπους να αλλάξει τον αριθμό πλαισίου, ή κόβοντας κάποια κομμάτια από το τρακαρισμένο ή από το κλεμμένο και βάζοντας τα κανονικά νούμερα του πλαισίου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να γίνει αυτή η δουλειά. Πέστε μου έτσι μερικούς. Χρησιμοποιούν από καλάι, εκτός από το κομμάτι που μπορεί να τοποθετηθεί, χρησιμοποιούν καλάι. Χρησιμοποιούν σιδερόστοκους, αλλοιώνουν τα νούμερα προσθέτοντας κάποιο άλλο νούμερο με πόντες που υπάρχουν στο εμπόριο και μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε. Σας έχει τύχει ποτέ κάποιος να σας εξιστορήσει περιστατικό να πάνε να του πουλήσουν το αυτοκίνητο που του έκλεψαν και να μην το γνωρίσει? Ξέρω κάποιον άνθρωπο που του είχε συμβεί αυτό. Απλά ο έμπορας, για να μην εκτεθεί πια και βγει το όνομά του στη δημοσιότητα,
αναγκάστηκε να το πάρει πίσω για να δώσει τα χρήματά του. Ελέν, έρχεται από τη Γαλλία με τη συντροφιά της. Οι φίλες της, αθώες όσο και εκείνη. Μα τότε ποιος βασανίζει τα αγόρια? Ένα μπουκέτο από φρέσκα κορίτσια που ξέρουν καλά τα μυστικά του έρωτα. Ελέν, φέρνει το κέφι, τη ζωντάνια, τον έρωτα. Πλάκι στο πανεπιστήμιο, πλεκτάνες στα φοιτητικά δωμάτια, προπόνηση στα γυμναστήρια, προπόνηση και στα φιλιά. Ελέν, κοντά σας από αυτή τη Δευτέρα και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στην τηλεόραση του Sky. Το 80% των κατόχων γιοταχή αυτοκινήτων έχει τοποθετήσει ένα συναγερμό στην κινητή του περιουσία. Δείτε τώρα στο ρεπορτάζ του Γκριγκόρ Τσακιτζιάν πόσο εύκολα μπορεί να παραβιαστεί ο συναγερμός που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι του δικού σας αυτοκινήτου. Με το μηχάνημα που χρησιμοποιήσαμε, το αντικλεπτικό σύστημα αχρηστεύτηκε σε 2 δευτερόλεπτα. Ο κύριος που μόλις παρκάρισε νομίζει ότι το αυτοκίνητό του έχει κλειδώσει. Και όμως γελάστηκε. Εμείς θα το ανοίξουμε αμέσως. Έκπληκτος βλέπει ότι ο συναγερμός του μάλλον δεν λειτουργεί. Όμως ο συναγερμός λειτουργεί, όμως δεν είναι αυτός που ασφαλίζει πραγματικά το αυτοκίνητο. Να σε ρωτήσω κάτι. Αγόρασες συναγερμό, κυρία μου. Ελπίζω ότι το αυτοκίνητό σου είναι ασφαλές. Μάλλον. Τόση ώρα όμως ο συναγερμός σου ανοίγει και κλείνει. Πιστεύεις ότι ανοίγει και κλείνει αυτόματα? Πιστεύεις ότι ανοίγει και κλείνει αυτόματα? Για να τον αγοράσω. Κι όμως, υπάρχει ένα μηχάνημα που λέει ότι η γενιά, η προηγούμενη, η παλιά γενιά των συναγερμών είναι πια άχρηστη. Χρειάζεται μια ανανέωση το σύστημα του συναγερμού σας. Καινούργιος. Πόσο καιρό τον έχετε? Νοέμβρη. Τον έχετε πληρώσει περίπου? Γύρω σε 100.000. Σας εγγυήθηκαν ότι δεν πρόκειται να ανοίξουμε τίποτα? Μάλλον. Και τώρα που βλέπετε ότι εμείς το ανοίγουμε ανά πάρα στιγμή, για παράδειγμα. Να σας κάνουμε μια μικρή επίδειξη. Τον εμπιστεύεστε? Όχι βέβαια. Κλείδωσε? Ναι. Και άνοιξε. Τι έχετε σκοπό να κάνετε τώρα από εδώ και πέρα? Θα πάω στην αντιπροσωπεία. Απλά. Το έχετε ξαναδεί, το έχετε ξανακούσει? Βέβαια. Είναι ο ηλεκτρονικός διαρρήκτης, όπως λέγεται. Έχετε σκοπό να διαθέσετε κάποια χρήματα παραπάνω για να αγοράσετε κάτι καλύτερο? Συναγερμό, βέβαια. Τι θα πείτε στον αντιπρόσωπο που σας τον πούλησε? Τι θα του πω? Ότι, πώς είπα, αυτό που έγινε τώρα. Ο επόμενος κύριος βρήκε ένα ασφαλές μέρος για παρκάρισμα. Βγήκε και κλείδωσε αυτό το ακριβό αυτοκίνητο με το συναγερμό του, που όπως φαίνεται τον εμπιστεύτηκε. Εμείς με τον ηλεκτρονικό διαρρήκτη αποκλείσαμε με μεγάλη ευκολία το σύστημά του. Να σας ρωτήσω κάτι. Εμπιστευτήκατε ένα τόσο ακριβό αυτοκίνητο σε ένα τέτοιο συναγερμό? Με τι ανοίγει, δεν είναι δυνατό. Με ένα πολύ απλό τρόπο, με ένα πολύ απλό μηχάνημα.
Ανά πάσα στιγμή ανοίγει, ορίστε. Το κλειδώσαμε. Καταγράψαμε τη συχνότητά σας την ώρα που το πατήσατε. Και αμέσως μετά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ό,τι στιγμή θέλουμε, όποια στιγμή θέλουμε, όποια ώρα θέλουμε, όσες φορές θέλουμε. Ο συναγερμός πρέπει να έχει ασφαλεία, μην ανοίγει με τίποτα. Όταν, όταν αγοράσατε το συναγερμό, τι σας είπαν? Δεν ανοίγει με τίποτα, ότι είναι ασφαλισμένο. Τον εμπιστευτήκατε δηλαδή εσείς. Το αυτοκίνητο πόσο κόστησε? Ακριβά. Περίπου. Πόσο είναι? Είναι 13 εκατομμύρια. 13 εκατομμύρια αυτοκίνητο με ένα τόσο απλό συναγερμό που ανοίγει να πάρει στιγμή από τον οποιοδήποτε. Σας είπαν ότι είναι ο τελειότερος. Το καλύτερο είναι από ότι κυκλοφορούν. Περίπου πόσο το πλήρωσατε? Πόσο ήταν, 120, 100, κάπου ήταν. Τώρα τι θα κάνετε? Είναι η παλιά γενιά συναγερμού που ανοίγει με αυτό το μηχάνημα. Δεν κάνει τίποτα. 100.000 δραχμές. Αμερικάνικη τεχνολογία. Δεν είναι αυτό. Θα κοιτάξετε να βρείτε έναν τρόπο ασφαλείας για το αυτοκίνητό σας. Από εδώ και πέρα τον εμπιστεύεστε? Το τίποτα. Στην περίπτωση του κυρίου που βλέπετε, δεν αρκεστήκαν μόνο σε αυτά που υπέστησαν οι προηγούμενοι. Εκείνος με σιγουριά και ασφάλεια κλείδωσε με το συναγερμό το αυτοκίνητό του και έφυγε. Εμείς τον απασφαλίσαμε, ανοίξαμε το αυτοκίνητό του, πήραμε το καρσοτόφωνο, ξανακλειδώσαμε και περιμέναμε. Πάμε, Δημήτρη. Να σου πούμε λίγο. Αυτό είναι δικό σου. Έχω την εντύπωση πως είναι από σένα. Σου ανοίξαμε το αυτοκίνητο με αυτό το απλό μηχάνημα. Μάλιστα. Και πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Μας μπερδέψατε εδώ. Και το ξανακλίνουμε. Μπήκαμε στο πέμπτο καρστόφωνο και φυγάμε. Πόσο καιρό έχεις τον αγερμό σου? 2 χρόνια. Όσο είναι το αυτοκίνητο, 2 χρονών. Όταν τον αγόρασες, πόσο τον πλήρωσες? 100.000, αν πριν από 2 χρόνια. Περίπου. 90%. Ήσουν βέβαιος ότι αυτός ο συναγερμός θα σας ασφαλίσει τα μάξι? Σχεδόν. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος, αλλά έτσι όπως μας τους δίνανε τουλάχιστον. Θέλω να σου δείξουμε τι κάναμε. Δείχτε μου, αλλά ξέρω εγώ τώρα λίγο. Έλα λίγο έξω. Με μπλέξατε. Βάλε το συναγερμό σου. Δώσ' το μου εδώ. Μπήκε. Γιατί τον είχατε εδώ. Ωραία. Ακούμπησε τον εδώ πάνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είμαι και ηλεκτρονικός βέβαια. Θα ξαναβάλουμε. Κλείδωσε. Τι θα κάνεις τώρα? Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Τίποτα να με συμβουλέψετε για να... Να αλλάξεις συναγερμό. Υπάρχουν συναγερμοί που λένε ότι δεν ανοίγουν μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και εγώ αυτό πώς μπορώ να το ξέρω. Το πίστευες ότι μπορεί να ανοίξουν συναγερμοί σου? Όχι, με τέτοια ευκολία τουλάχιστον, όχι. Έχεις ακούσει για περιπτώσεις συναγερμού που ανοίγουν εύκολα ή δύσκολα? Έχω ακούσει ότι ανοίγουν με κάποια δυσκολία. Αλλά αυτό το είναι ένα πολύ απλό μηχάνημα. Καταγράφει τη συχνότητα του συναγερμού σου, ενώ που τον βάζεις, και εμείς με το που φεύγεις τον ανοίγουμε. Δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εσύ τι σκέφτεσαι, πώς σκέφτεσαι να αντιδράσεις ως καταναλωτής? Τίποτα. Αύριο το πρωί θα κοιτάξω να δω τι μπορώ να κάνω για τον συναγερμό μου. Και καλά, τώρα πέσαμε στην περίπτωση σε εσάς. Αν ήταν κάποιος άλλος, σίγουρα το καστόμα βέβαια άχρηστο ήταν, αλλά θα έκανε φτερά. Και στο καρφί και στο πέταλο. Παρασκευή 9.30 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο Κάλαχαν της δίωξης ναρκωτικών, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, που συνέλαβε 300 σπήρες εμπόρων ναρκωτικών, λύνει τη σιωπή του για πρώτη φορά μετά την παρέτησή του. Μιλά στον Νίκο Κακαουνάκη για την ηρωίνη που σκόρπισε το θάνατο στην Αθήνα και τη δράση των κυκλωμάτων ναρκωτικών. Πώς μπορεί να καταλάβει